Ναι, μαγκάνια, μα ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Δηλαδή, το σκέφτομαι και λέω: κοίτα να δεις που έχω αρχίσει και λέω αυτά που έλεγε ο θειός μου και διάφοροι τέτοιοι μεγάλοι. Σε φάση, μάθαμε τι μάθαμε τώρα, ότι είναι δύσκολο, δεν θέλω. Ναι, όσο παίρνει, όσο χωράει ο εγκέφαλος. Μετά από εκεί αρχίζεις και πετάς πράγματα. Αυτό Ναι, είναι αλλά ρε αλήθεια. φίλε, είμαι 28. Τώρα, Οκτώβριο γίναμε να είμαι 29. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, 50 που είναι η ηθική μου κτλ. Και όμως, ήδη είμαι σε μια φάση. Γάμισε με τώρα. Τι να, δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δύσκολο. Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, έχουμε στη γραμμή, έχουμε μαζευτεί μάλλον με ο Παύλος Αλιφραγκής και εγώ ο Τζίμις Γίγας και είναι μια εκπομπή που έχουμε τάξει από πέρσι κιόλας να κάνουμε μαζί παρέα. Praise the Dev! Έτσι, ήγε και είναι η στιγμή. Ωστόσο, praise it bitches, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Και τι θα είναι αυτή η εκπομπή? Αυτή η εκπομπή είναι έτσι μια inside ματιά από κάποιον που γνωρίζει πράγματα που συμβαίνουν στα video games από πίσω, δηλαδή πώς δουλεύουν, μηχανισμοί. Έχουμε κάνει διάφορα βιντεάκια και στο παρελθόν. Τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει και είπαμε να το επεκτείνουμε. Απλώς ξέρετε ο Παύλος πώς είναι. Αρχίζει και μιλάει και δεν σταματάει. Οπότε θέλει κάποιον με ένα λάσο να τον κρατάει. Λιγάκι, αυτό το να χαρώ, θα τον παίξω εγώ εδώ πέρα. Και έτσι ως tutorial και ένα εισαγωγικό βιντεάκι, ένα πρώτο πιλωτικό βιντεάκι του Play the Dev, θα μιλήσουμε για ένα αγαπημένο θέμα του καναλιού, ένα αγαπημένο θέμα των συνδρομητών μας, που είναι τα Souls και δει για το Demon Souls και για το remake που έρχεται. Είδαμε έτσι πρόσφατα πολλά τρέιλεράκια και gameplay και λοιπά, και θα το πάμε ένα comparison σε σχέση με το PlayStation 3, να πούμε διάφορα πραγματάκια από αυτά που είδαμε και γενικότερα, θα πούμε μια γενικότερη κουβέντα για αυτό το Να remake. δούμε τι συμβαίνει από πίσω. Έτσι, λοιπόν, Παυλάρα το έχεις δει, έτσι, τα έχεις δει τα βιντεάκια, το Βεβαίως. γενικά το Day remake one. κλπ. Από ό,τι θυμάμαι, έχεις παίξει το Demon's Souls, βασικά το έχεις δει και μια φορά στο Μάκη που είχες έρθει τότε Λοιπόν, μετά απρόσμενα από στο το τελευταίο live. σημείο που είχε χεστεί πάνω το Μάκης Μπράβο. μπροστά μου, γιατί μπήκα μέσα και ποιο είναι και δεύτερη πίτσα και ιστορίες και του λέω τι κάνεις εκεί πέρα, άμα πες χωρίς εμένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά από κάπως καιρό, πρακτικά πρέπει να είναι πριν κανένα μήνα, όντως, Πολύ κοντά. κατέβασα emulator, σέταρα, έκανα έρανα και έπαιξα το Demon's Souls για πρώτη φορά και το τερμάτισα. Μπράβο, υπάρχει ένας γνωστός emulator στο PC που κάνει τα PlayStation 3 παιχνίδια, παίζει κάμποσα, όχι όλα καλά, αλλά το Demon's Souls το παίζει καλά και σε 4K κιόλας, έτσι, από ό,τι ξέρω. Το ξέρω. κάνει upscale. Αρκετά, ναι, το κάνει. Ναι, και πώς το είδες εσύ, γιατί, εντάξει, είναι 4K, αλλά κατά βάση παραμένει ήδη το ίδιο παιχνίδι, το ίδιο base core παιχνίδι που ήταν στο PlayStation 3. Πώς το είδες, ήταν unplayable για πρώτο Souls παιχνίδι, ας πούμε, που είχε κυκλοφορήσει τότε? Ωραία. Πρώτα το ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι, με το που έστειλα τον emulator, το ξεκίνησα κατευθείαν έτσι πως είναι και καλά το stock vanilla PS3 experience. Αλλά κάπου είχα δει κιόλας ότι μάγκες, 60 frames, 4K, το ένα τ' άλλο. Και λέω, ρε, ας το δοκιμάσω λίγο, γιατί ξέρεις, όταν έχεις συνηθίσει 60 frames και πάνω, αρχίζεις και ψιλοζορίζεις Ναι, μετά το να λίγο. πούμε ότι ο Παυλάρας είναι PC gamer, παιδί μου, είναι πισάς, παιδί μου. Ναι, μπήκα στις κονσόλες. Βασικά, όχι, ξεκίνησα με κονσόλες, αλλά σταμάτησα πρακτικά στην εποχή του PlayStation 1. Οπότε μετά πήγα μόνο PC και οπότε ήμουνα PC Master Race for a long time, έτσι. Μέχρι που Αλλά, βγήκε το Bloodborne. ναι. Με το βγαίνει το Bloodborne, γυρνάω και λέω στο Jimmy, Την κονσόλα σου, ρε. θέλω την κονσόλα, θέλω να παίξω Bloodborne. Και είναι όντως, αν το καλωσορίσεις, είναι το μόνο game το οποίο δεν με νοιάζει παίζει σε 30 frames per second. Ναι, μωρέ, Δηλαδή, και εγώ αυτά τα δεν με νοιάζει. έχω. Άμα είναι καλό το παιχνίδι, γιατί και. Θα ήθελα να το σχολιάσω μετά, γιατί βγήκαν κάποια. Πώς το λένε, αυτή τη κατάρα που έχουμε πλέον στο gaming, του Digital Foundry, που βγήκε ότι και σχολιάστηκε πάρα πολύ, γι' αυτό το αναφέρω, ότι το Demon's Souls στο remake δεν πιάνει 4K 60 frames. Ωραία, τι πάθαμε όλοι από κάτω, κλάματα. Λέω, παιδιά, άμα έχετε παίξει Blight Town, γελάτε απλά που δεν τα πιάνει, ας πούμε, σε 4K και τα πιάνει σε Καλά, ναι, 2K. Ναι, ντροπή. εντάξει, δηλαδή ξέρετε ότι τα παιχνίδια αυτά δεν είναι η απόλυτη. Όχι να μετράμε frames. Έχουμε παίξει να κάνει βουτιές το frames στα Demon's Dark κλπ. Έτσι. Πάρε ένα δωδεκάρι ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις Ναι, από ναι, πού ναι. ήρθε Για και πού βουτιές. πηγαίνει. Αλλά δεν σε ενοχλεί, ρε φίλε. Είναι μέρος του immersion του παιχνιδιού και αυτό. Είναι και αυτό μέσα. Ναι, είναι feature. Είναι feature, ναι. Οτιδήποτε στα Soul Series είναι feature, τέλος. Α, μπράβο. Να σε πω, για πες μου, για συνέχισε τώρα Ναι, με το λοιπόν, emulation. τέλος πάντων το ξεκίνησα στην αρχή στα 30, το έπαιξα λίγο, μετά κάνουν τη μόντα να το γυρίσω στα 60. Προσωπικά να τονίσω ότι δεν έβαλα 4K, γιατί ρεαλιστικά
δεν με νοιάζει. Αν έχω Full HD, εγώ είμαι OK. Ρεαλιστικά θα δεις ελάχιστες διαφορές. Διαφορές θα δουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις πώς το ψάχνουν αυτές τις διαφορές. Άμα έχεις μάθει να παίζεις κάτι το οποίο είναι OK, θα σου είναι OK, δεν σε νοιάζει. Περισσότερο δηλαδή impact κάνει το frame, το frame rate, γιατί είναι όλα πιο smooth, ας πούμε, παρά τώρα η ανάλυση. Ναι, ναι, σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Δεν με νοιάζει να δω κάποια καλύτερα textures, πιο scale, πιο ένα το άλλο. Δεν με απασχολεί. Έχει καλό, player, έχει καλό gameplay flow και experience και, game, και feel. Okay. Το έπαιζε ανετότατα δηλαδή. Πήρε την εμπειρία, που, τη βασική εμπειρία που θέλει να σου περάσει, σαν πρώτο σε όλους παιχνίδι, έτσι. Γιατί εντάξει, ναι, ήταν ναι, η αρχή. Καλά, παρατήρησα πράγματα που, oh my god, ρε. Γιατί έχει κάποια πράγματα τα οποία, ok, είναι παλιό το game το ένα τ' άλλο, αλλά από design πλευράς σε κάποια σημεία είναι τόσο αναχρονιστικό. Σκατένιο. Είναι το σκατένιο που είναι σε μια φάση. Are you fucking kidding me? Παραλίγο να πετάξω χειριστήριο στον τοίχο. Ναι, εγώ πολλά. Όποιος ανατρέξει την ιστορία γενικά, το πώς κυκλοφόρησε το Demon's Souls, τι ήθελε να φτιάξω με Μιαζάκη κλπ. Πολλά πράγματα δεν βγαίνανε. Και είχε μια Sony η οποία τους πήγαινε ο Μιαζάκη στο Yoshida πράγματα και έλεγε μήπως να μην το κάνουμε έτσι, μήπως να τα αλλάξουμε, μήπως είναι πολύ δύσκολο, μήπως πώς θα τα καταφέρουν να βρουν την άκρη. Οπότε έχουμε και παρεμβάσεις. Τότε, ναι, νομίζω στο Dark Souls ήταν που πλέον είχε τελείως το know-how, okay, μετά το πρώτο παιχνίδι, αλλά και την τελείως ελευθερία να κάνει το ένα παιχνίδι όπου ζουστάρει 100%. Ναι, γιατί στο πρώτο πρακτικά έγινε όλο αυτό που είπες και θυμάμαι συγκεκριμένα κάποια στιγμή που το διάβαζα ότι ήταν ένα project το οποίο ζήτω που χαιστήκαμε, να το πω έτσι, ήταν φάση της Sony και λέει εντάξει, πάρτο, είναι σκουπίδι, πάρτο, κάνε ό,τι θες. Δεν το πίστευε κανένας, ρε. Άμα δεν ήταν οι Άτλους και λοιπά, δεν θα το πίστευε κανένας. Ναι, αφού χώθηκε ο τύπος μέσα, ενώ δεν είχε καμία σχέση με το κομμάτι που ανέλαβε από directness στο συγκεκριμένο πράγμα. Δεν είχε φτιάξει ποτέ κάτι τέτοιο. Και εκεί είναι που εγώ στο live που κάναμε τότε με την παρουσίαση του PlayStation 5 και δείξανε και το trailer, το πρώτο trailer που την αποκάλυψε πλέον του Demon's Souls, που λέω, βγήκε και ο Yoshida και λέει, είναι ένα παιχνίδι που αγαπώ πάρα πολύ. Και λέω, ξέρεις, νόμιζα ότι θα ήταν το Legend of Dragoon, γιατί αυτό είχε πει, είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Καλά, και κολοχάρηκα, νόμιζα ότι θα φτάσει αυτό. Ναι, εγώ, λέω, θα πει αυτό, λέω, δεν υπάρχει. Και λέει Demon's Souls και μου κρεμάει το σαγόνι, λέω, τι λες ρε παπάρα, που το έχεις ξεκολλιάσει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιά πράγματα. Τέλος πάντων, ας μείνουμε όμως ότι στο emulation, όπως ήταν και τότε, παίζει ανετότατα. Εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα backwards και να το παίξει όποιος θέλει να το παίξει κλπ. Ρε φίλε, εσύ έχεις παίξει τα Dark, έχεις παίξει βασικά Souls. Δεν ήταν το πρώτο στο Demons. Mm. Πώς το είδες σαν εμπειρία, δηλαδή ήτανε... Τι χόρτασες, σ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και full βασικά θα σου πω ότι μ' άρεσε από την αρχή. Αισθανόμουν ότι τα animation, καλά μου πεις μπορεί επειδή ήταν από 60 frames, αλλά μου πεις 60 frames έπαιξε για το Dark Souls τότε με το DSFX στο PC, πριν το remaster. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ πιο γρήγορα τα animations και πολύ, ή πολύ πιο smooth. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, γιατί δεν έπαιξα μετά ποτέ το Dark Souls ή κάποιο από αυτά να το δω. Δηλαδή, ακόμα και στο Dark Souls το 3, αισθάνομαι ότι τα animations με το 60 frames από τον emulator στο Demon's Souls είναι πολύ πιο ωραία. Έχω πολύ πιο ωραία αίσθηση. Ναι, δεν έχω την εμπειρία των 60 frames στο PC που το έπαιξε, για να σου πω. Ωραία, σε κάλυψε όμως γενικά. Ήταν μια γεμάτη εμπειρία και αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι. Εντάξει, ήξερα, δηλαδή έβλεπα ότι είναι πολύ πιο downgraded από ό,τι έχω μάθει. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι, ρε παιδί μου, σίγουρα εγώ το νιώσα πολύ διαφορετικά από όπως θα το νιώθε κάποιος που θα το έπαιζε πρώτη φορά στη ζωή του πριν εποχή PlayStation 3. Έτσι. Όπως είναι όταν έχουμε παίξει κάποια παιχνίδια στο παρελθόν. Απλά εμένα αυτό που σίγουρα μου άρεσε και μου έκανε αίσθηση ήταν ότι είχα παίξει όλα τα υπόλοιπα games. Οπότε μου φάνηκε πολύ όμορφο το να δω πώς ξεκίνησε. Μπράβο, σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Και να καταλάβω ότι πήλε. Ναι, είναι το Dark Souls. Είναι το Dark Souls, απλά είναι ο πρόγονός του. Δηλαδή το νιώσα πολύ. Είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε το Dark Souls. Ναι, ναι, ναι. Το πιο πιθανό, έτσι. Πάμε όμως στο remake. Εντάξει, είδαμε ένα remake το οποίο είναι ένα προς ένα.
Το remake το κάνει Blue Point, έτσι. Ναι, είναι ελεϊνά πάρα πολύ κοντά. Ελεϊνά πάρα πολύ κοντά. Είναι, κοίτα, είναι μανούλα οι Blue Points αυτά. Δηλαδή έχει κάνει Shadow of the Colossus, Medieval. Όχι Medieval, δεν το έκανε αυτή. Shadow of the Colossus το πιο τελευταίο, τέλος πάντων, που έχουν γίνει ένα προς ένα. Είναι αυτή η μόδα με τα remake που δεν αλλάζουν τίποτα. Ναι, μα αυτό, αυτό πρακτικά, ωστόσο, sorry που σε διακόπτω, αυτό πρακτικά είναι ίσως το λίγο πιο εύκολο κομμάτι από την άποψη του ότι παίρνεις κάτι, μια έτοιμη φόρμουλα που δουλεύει και απλά το κάνεις upgrade χοντρικά. Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο εύκολο είναι να γίνει, δηλαδή, εντάξει, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ και πολλοί και από κάτω που μας ακούνε να σκεφτούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, τι κάνανε αυτοί. Πήραν ένα πράγμα το οποίο είναι έτοιμο και απλώς ανεβάσανε, του μπανιάσανε τα γραφικά. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, πώς επεμβαίνεις. Πώς το προσομοιάζεις τόσο όμορφο, γιατί είναι καμία σχέση. Δηλαδή, το βάζω τώρα και φαίνεται και η παλιά έκδοση και η καινούρια. Η παλιά έκδοση που βλέπετε είναι η 4K έκδοση. Πώς γίνεται να του μπανιάσεις τόσο πολύ χωρίς να αλλάξει τίποτα στο παιχνίδι? Λοιπόν, κοίτα. Πρακτικά έτσι, όταν λέμε χωρίς να αλλάξει τίποτα, δεν είναι ακριβώς 100% έτσι η κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα remake. Έτσι. Το remake πρακτικά σημαίνει να ξαναφτιάξει από την αρχή ένα game στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, αυτό σημαίνει καινούργια game engine, καινούργια γραφικά, καινούργια mechanics. Τι εννοώ? Μπορεί να πήρες κάτι και το έκανες όσο πιο κοντά σε αυτό που θες το φτιάξεις, που μπορεί να χρησιμοποιήσεις κάποιο είδους reverse engineering στην τελική για να πάρουν full ακριβώς τι συνέβη, ή μπορεί να τους έδωσε η ίδια η From το source του παλιού game για να το πιο πιθανό. Έτσι. Αλλιώς υπάρχει η τεχνική που λέμε reverse engineer, που παίρνεις περίπου κάτι και προσπαθείς να το σπάσεις σε κομμάτια έτσι ώστε να καταλάβεις ακριβώς πώς δουλεύει. Το πας ανάποδα. Το πας ανάποδα. Ναι, ακριβώς, ναι. Τώρα, όσο και αν ακούγεται εύκολο, δεν είναι εύκολο, γιατί πρακτικά φτιάχνουν ένα παιχνίδι από την αρχή με ό,τι έχει πώς να σου το πω, το κομμάτι του game development, με την κεντρική διαφορά ότι δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουν πώς θα γίνει target audience, φόρμουλες, το ένα το άλλο. Παίρνουν κάτι το οποίο δουλεύει και το κάνουν recreate. Αλλά όταν λέμε δουλεύει, η ιδέα είναι αυτή και το concept που δουλεύει. Όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί από το μηδέν. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις ειδικά καινούργια game engine, τελείωσε. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε από το παρελθόν. Πρέπει να ξαναφτιάξεις. Με λίγο λόγια, ξαναγράφουν τον κώδικα. Απλώς ξαναγράφουν όλα, τα πάντα. Όταν είναι όλα από την αρχή. Να σου πω το πιο εύκολο παράδειγμα. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα σε ένα θρανείο. Καθόμαστε δίπλα σε ένα θρανείο και θέλω να την γράψω εγώ από σένα. Έτσι, και θέλω να τα την γράψω ακριβώς, αλλά να μην φανεί ότι θα την γράφω. Πρέπει να το γράψω κάπως διαφορετικά. Αυτό καλό. Δηλαδή, ξαναγράφουν από την αρχή χωρίς να φαίνεται, χωρίς να μοιάζει ίδιο. Κάπως έτσι το μπορώ να το προσεγώ, έτσι απλά. Είναι ένα approach, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση προφανώς δεν μας νοιάζει να φανεί ότι αντιγράφτηκε. Ναι, okay, εντάξει. Αλλά ας πούμε παράδειγμα, ναι, τώρα ο μηχανισμός ας πούμε του combat system, να το πω έτσι, ή στην τελική το backstab. Ας πούμε το backstab, το πιο απλό πράγμα ξέρουν, το οποίο το ξέρουν σε όλα τα series. Το backstab, ας πούμε, για παράδειγμα, γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, μπορεί ας πούμε η Blue Point να είναι σε μια φάση, δεν θέλω π.χ. να το κάνω με κάποιο collision box από πίσω του. Όταν λέμε collision box, είναι κάποιο κουτί, ας πούμε, το οποίο δεν βλέπει ο παίχτης, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά εμείς σαν development βλέπουμε π.χ. που έχουμε βάλει αυτό το box και όταν βρίσκεται π.χ. εκεί πέρα ο παίχτης, έρθει σε επαφή δηλαδή με το collision box, κατευθείαν ξεκινάει, ναι, ξεκινάει το backstab. Ναι, άμα πατήσεις, ξέρω εγώ, εκείνη τη μία αρένα, αντί να κάνει την κανονική του επίθεση, παπ, του κάνει backstab. Σου λέει, μπορεί να μην θέλω να το κάνω εγώ με collision box, θα θέλω να το στήσω με κάποιο ray trace. Οπότε, τι θέλω να πω. Ναι, ok, το functionality είναι backstab. Αλλά το πώς θα το κάνουμε εμείς implement, σαν Blue Point, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Θα το κάνουμε Να φαίνεται ίδιο, δεν μοιάζει πώς θα γίνει. Ακριβώς. Οπότε χοντρικά στείνεις το ίδιο πράγμα, απλά με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να σε βολεύει για την γενική παραγωγή και επίσης είναι άλλοι προγραμματιστές, οπότε μπορεί να έχουν άλλα στάνταρτ για το πώς χειρίζεται το πράγμα. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, είναι αυτό που ξέρεις. Ωραία. Σαν πρώτο έτσι, σχόλιο από αυτό που είδες. Το remake που είδες έτσι, πώς σου φάνηκε? Πολύ ενδιαφέρον. Είμαι στο μετέχνιο του το ξαναπαίζω, ενώ το έχω τερματίσει τώρα. Και ρεαλιστικά πιστεύω το ξαναπαίζω, γιατί... Okay, καταρχάς είναι πολύ όμορφο, έτσι, είναι πολύ όμορφο. Aesthetically είναι ελεϊνά πάρα πολύ ωραίο. Αλλά περισσότερο πιστεύω ότι θα ήθελα να το παίξω μόνο και μόνο για να δω πώς
χειριστήκανε και αν φτιάξανε τις σκατά design επιλογές σε κάποια μέρη του παιχνιδιού. Ή αν, ναι, ή αν παραμείνανε με τις κατά... Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν παραμείνει με τις κατά επιλογές design. Δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά στο... Πώς το λέγονταν, Shrine of Storm, πώς λέγεται. Ναι, 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 ναι. Σε κάποια φάση όταν περνάς στις πρώτες πηγές, που έχει κάτι σκιές που πετάνε ένα περίεργο σαν κάμεχα, μια ακτίνα ναι. Από μάτι τους, μοβ. Ρε φίλε, είμαι πίσω από ένα, από ένα, πώς το λένε, από ένα πίλαρ, πώς το λένε τώρα. Από ένα κομμάτι γεωμετρίας, τέλος πάντων, παιδί μου. Ένα τείχο, τι είναι αυτό. Και είμαι σε μια γέφυρα ταυτόχρονα. Και το βλέπω να έρθει και λέω, εντάξει, λογικά, ρε φίλε, είναι project, είναι οτιδήποτε, θα περάσει πίσω από τον τείχο. Και περνάει. Και περνάει πίσω από τον τείχο και με πετάει κάτω και είμαι σε μια φάση. Είστε σοβαροί, γαμώ την τρέλα μου. Καλά, εσύ το βλέπεις όμως και με τη ματιά του developer αυτό. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Δηλαδή, έχω τείχο. Γιατί με πετυχαίνεις όταν είμαι πίσω από τον τείχο. Εντάξει, ρε φίλε, αυτά τα έχουν. Γενικά υπάρχουν αυτά. Τα, οι αστοχίες και λοιπά που δεν μπορούν να προβλεφθούν, πιστεύω ότι υπάρχουν. Πάντα, σίγουρα, όταν έχεις να κάνεις. Όπως το είπε από πλευρά design κιόλας και developer. Ρε φίλε, το ξέρω βλέπεις, ναι, να μπορούσε να γίνει βλέπ. Αυτό. Ήταν σίγουρα κάτι το οποίο ξεχάσανε να βάλουν κατά λάθος ή απλά δεν νοιαστήκανε κάπου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, έτσι, το οποίο ήταν στη ζούλα. Ναι, ναι, ναι. Είχε πολλές προβληματικές και αυτό φάνηκε στο πόσο γρήγορα βγήκε και το επόμενο, δηλαδή, και πιο άνετα. Ναι, το εσύ που το έχεις και πιο πρόσφατα. Ρε φίλε, η κάμερα δεν είναι λίγο πιο κοντά. Αυτό, μπράβο, ήθελα να το σχολιάσω. Δεν ήμουν σίγουρος από το βίντεο που έβλεπα και αφού το παρατήρησες και εσύ μάλλον, υπάρχει ένας όρος στο development. Εννοείται ότι όλα αυτά που λέμε τώρα μπορώ να πάω στιγμή έτσι σε κάποιο βιντεάκι να σας τα δείξω real time, που θα κάνω κάποια παραδείγματα για να σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτά. Υπάρχει ένας όρος στο, γενικά στο game development με τις κάμερες που λέγεται camera lag. Ωραία. Ναι. Το camera lag χοντρικά τι κάνει. Βασικά, στο πάμε αλλιώς. Στο original Dark Demon's Souls, έτσι, η κάμερα είναι ακριβώς, έχει σαν root, έτσι, τον παίχτη και περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Τον έχει στο κέντρο της οθόνης σχεδόν πάντα. Καδράρι τον παίχτη, ναι. Μπράβο. Στη δεύτερη περίπτωση παραμένει το κάδρο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει το camera lag, το οποίο είναι ότι θα πάει π.χ. για παράδειγμα λίγο πιο μπροστά ο παίχτης και θα τον ακολουθήσει με ένα ομαλό smooth movement και η κάμερα, το οποίο άμα σταματήσει π.χ. θα επανέρθει στο σημείο που έπρεπε να είναι. Υπάρχει ένα delay, να σου το πω έτσι, σε κάποια πράγματα, ναι, και προφανώς ναι, ναι. Μπορείς να ζουμάρεις και να, ή να ξεζουμάρεις με κάποιους τρόπους, ας πούμε, το frame. Και όντως, ειδικά παρατήρησα σε κάποια σημεία που πάλευες κάποιους εχθρούς και τα λοιπά, ότι πήγαινε λίγο πιο κοντά. Και δεν ήμουν σίγουρος αν είναι το collision test της του spring arm της κάμερας. Τι εννοώ? Όταν βλέπουμε μια κάμερα, ας πούμε, που ακολουθεί το χαρακτήρα μας, υπάρχει μια νοητή γραμμή από το χαρακτήρα μέχρι την κάμερα. Ωραία. Αυτή η νοητή γραμμή, συνήθως, δεν ξέρω αν θυμάστε εποχή PlayStation 1, σε κάποια third person games τέτοια, που αν, ας πούμε, για παράδειγμα, περίστρεφες την κάμερα και η κάμερα παίρναγε τον τοίχο που έβλεπες πίσω από τον τοίχο. Πίσω από τον τοίχο, ναι, 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 ναι. Ωραία. Και τώρα γίνεται πολλές φορές τώρα. Ναι, 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 μπράβο. Απλά υπάρχει λοιπόν μια τεχνική εκεί πέρα που με λίγα λόγια πας, κάνεις κάπως detect ότι ξέρεις τι, άμα είμαι κοντά σε τοίχο, αντί να, με το που κάνει overlap, αντί να περάσει ο τοίχος ενδιάμεσα, φέρε την κάμερα πιο κοντά στην νοητή γραμμή, έτσι ώστε να μην περάσει από τον τοίχο. Αυτό είναι, ναι, μια, να κάνεις ένα τρίκ τέτοιο. Ναι. Εμένα μου φάνηκε σαν η κάμερα να μην είχε φρένα. Δηλαδή, σταμάτησες απότομα και είναι σαν να υπάρχει ένας κάμεραμαν από πίσω να σε τραβάει και να μην προλάβει να σταματήσει την ώρα που κάνεις εσύ την κίνηση. Κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Όντως είναι πιο κοντά και νομίζω ότι το φέρνει λιγάκι πιο σε third person action. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι προσπαθήσανε πάνω μοντέρνα αισθητική, έτσι. Ναι, να πάνε σε κάτι λίγο πιο cinematic, να δώσουν ένα πιο cinematic feeling, γιατί είναι πιο new age, ό,τι και να πούμε. Είναι λίγο πιο, βλέπε God of War, βλέπε το Devil May Cry το 5, βλέπε γενικά διάφορα games, τα οποία βλέπεις ότι η κάμερα είναι λίγο πιο cinematic και σε έχει λίγο πιο αριστερά ή πιο δεξιά, το over the shoulder που λέμε. Μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω να πετύχουν και το βλέπεις, νομίζω, και το Art Direction και αυτό το πράγμα που βλέπεις είναι πιο κινηματογραφικό, ναι. Πιο Fable να πω, το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει, το έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσει αυτό το Fable που έχουν δώσει. Γιατί το θεωρώ περίπτωση Silent Hill Remaster, δηλαδή ότι η αισθητική που είχε το Demon's Souls ήταν λίγο σκατένια.
όπως ήταν η ομίχλη, ας πούμε, τα παράλληλα στο Silent Hill. Νομίζω ότι πλέον του έχουν δώσει μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, παρά μια σκατένια ατμόσφαιρα, αυτό θέλω να πω, και δεν μου το βγάζει. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην το έχει φτιάξει From Software το παιχνίδι, είναι σαν να το έχει φτιάξει, ξέρω εγώ, η Lionhead το παιχνίδι. Ναι, μα πρακτικά, ρεαλιστικά αυτό συμβαίνει, είναι άλλο, άλλο το development studio και δώσαν ένα άλλο approach. Αυτό θέλω να πω, είναι σαν να έχουν πειράξει τον πυρήνα. Δηλαδή αυτή η σκατένια ατμόσφαιρα που μπορεί να έχει, ας πούμε, και το Silent Hill, και όταν το δώσαν remaster σε μια άλλη εταιρεία και αφαιρέσαν την ομίχλη, κόψαν το 50% και λίγο, λέω, του παιχνιδιού, έτσι μου βγάζει και εμένα ότι έχει χάσει αυτό που βλέπω το SSR remake, μου έχει χάσει αυτό το που έπαιρνα εγώ τότε στο PlayStation 3. Έτσι, αυτό είναι δικό μου, έτσι, αυτό είναι δικό μου. Όχι, αυτό είναι βάσιμο αρκετά, γιατί πρακτικά όμως, βασικά όμως θα το πάμε αλλιώς, μην ξεχνάς ότι έχεις συνηθίσει το παλιό art style και το παλιό γενικά όλο feel, γιατί ρεαλιστικά κιόλας εκείνη την περίοδο δεν μπορούσανε να πάνε σε κάτι διαφορετικό. Οπότε μπορεί, ας πούμε, το design concept να ήταν σαν το καινούριο, αλλά λόγω του limit του hardware και των τεχνικών τότε, ναι, να μην μπορούσαν να το πιάσουν, άσχετα πώς το πήγανε. Και πάνω σε αυτό, αν το καλοσκεφτείς, είδα κάποια πραγματάκια τα οποία μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, αν προσέξεις σε κάποια φάση, σε comparison, πώς παίρνεις, όταν σκοτώνεις τους εχθρούς, πώς παίρνεις τις ψυχές. Στο remake φαίνεται όντως σαν να τις απορροφάει ο χαρακτήρας. Ναι, μπράβο, αυτό φαίνεται. Ναι, φαίνεται σαν να τις απορροφάει. Δηλαδή είναι μικρό tweak, αλλά έχει τεράστια διαφορά στο feel του ότι ναι, κάνω consume αυτή τη στιγμή αυτή την ψυχή, δεν είναι ότι απλά πάει. Άμα το συγκρίνεις, εννοείται με το παλιό, έτσι, που με το παλιό παράδειγμα, επίσης αυτό δεν το είχα παρατηρήσει το παλιό, δηλαδή δεν με έκανε αισθανθώ ότι το απορροφάει. Πήγε από συνήθεια, okay, souls, okay, το πήρα. Δεν ένιωσα ότι το απορρόφησα. Ναι. Κατάλαβε πώς το λες. Ναι, αυτά προσδίδουν, εννοείται το προσδίδουν. Εγώ σου λέω στο σύνολο που μου βγάζει εμένα, όπως το βλέπω, ως πρώτη αίσθηση. Έτσι, μπορεί όταν πάω να το παίξω. Μαζί σου. Δηλαδή, αν το δεις και στην αρχή που ξεκινάει τα cinematics comparisons, είναι αστείο, αλλά στο original, όταν γύρναγε η κάμερα στο intro cinematic που τσαντάρει η Κίπερ. Ναι. Κοίταγα και άκουγα τι έλεγε η Keeper, κοίταγα την Keeper. Δεν έδωσα ποτέ σημασία τριγύρω. Στο remaster όμως βλέπω το χώρο. Έχω αρχίσει να παρατηρώ το χώρο, τα tombstones και τα πάντα. Δηλαδή έχω παρατηρήσει μέχρι και το άγαλμα που υπάρχει πίσω από την Keeper. Και σε αυτό το σημείο. Μπράβο, και σε αυτό το σημείο, φίλε, μιλάμε τώρα για το ένα από τα καλύτερα hub που υπάρχει σε Souls γενικότερα, το Demon Souls. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά στο κεντρικό hub, τον Nexus. Φοβερή δουλειά στον Nexus έχουν κάνει. Ναι, όχι, γενικά όσο έδειξαν στο trailer, είναι λινά προσεγμένο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ακόμα και το backstab, δηλαδή το πόσο. Και οι φωτισμοί. Και οι φωτισμοί είναι ωραίοι. Ναι. Όχι, όλα είναι on point. Maybe on blue point, but ξέρεις, καταλαβαίνεις, pun intended. Ναι, και παρατήρησα και ένα άλλο, ας πούμε, είδαμε και ένα μηχανισμό που να πηδά στη γέφυρα, το οποίο βέβαια υπάρχει, αλλά δεν υπήρχε έτσι σε αυτή τη χρήση του. Ναι, κοίτα, σε κάποια σημεία, όντως, στο Demon's Souls, υπάρχουν σημεία τα οποία περνάς όπως περνάς στη γέφυρα εδώ πέρα, χωρίς κανένα κενό, δηλαδή όταν το έπαιξα το είδα, αλλά μου φάνηκε, ήθελα να το σχολιάσω αυτό, μου φάνηκε πολύ περίεργο ή ίσως ενδιαφέρον το approach που κάνα να βάλουν γέφυρα. Και το θέμα ποιο είναι, τι θέλω να θέσω. Είναι σαν να απευθύνεται το παιχνίδι έτσι όπως το φτιάξανε. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο στο demo έτσι ή αν θα το αλλάξουν στο shipping build έτσι, στο τέλος. Δεν νομίζω, είναι πολύ αργά πιστεύω να γίνει κάποια τέτοια αλλαγές. Ναι, μάλλον. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι σαν να απευθύνεται όντως μόνο σε ανθρώπους που είχαν παίξει το Demon Souls, όχι γενικά σε Soulsborne target audience, γιατί από design πλευράς, game design τώρα μιλάμε, έτσι, ναι. Πρέπει π.χ. με κάποιο τρόπο, που, κάτι το οποίο δεν είχε το Demon Souls, γιατί προφανώς δεν το σκεφτήκανε ποτέ και δεν τους ένοιαζε, γιατί whatever, τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να μην είχαν το χρόνο οτιδήποτε. Από game design πλευράς πρέπει να εξηγήσεις από το gameplay μέσα στον παίχτη ότι, ξέρεις τι, εκεί μπορείς να επιδείξεις. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν εξηγείται κάτι τέτοιο. Δεν εξηγείται, ναι. Οπότε ναι, γιατί έχουμε... μπορεί να ψάχνεις με τις ώρες και να λες, μαλάκα, πού πάω. Φίλε... Άντε να σκεφτείς τώρα γενικά ότι, okay, θα πηγαίνω σε κάθε τείχο, να κουμπάω. Γενικά είναι κάτι το οποίο μάθαμε εμείς από τον Demon Souls. Όσοι παίξαμε το Demon Souls. Μα τον Demon Souls γι' αυτό έκανε τέτοια αίσθηση. Όχι λόγω της δυσκολίας μόνο.
παπαριές αυτές που ακούγαμε τότε και συνεχίζουμε να ακούμε με το Σέκυρο κλπ. Ήταν γιατί ενώ είχαμε συνηθίσει σε ένα μοτίβο νέου, μοντέρνου σχεδιασμού παιχνιδιών, το οποίο είχε βελάκια και σου λέγε εδώ ανέβα, εδώ πάτα τετράγωνο να σκαρφαλώσεις. Τύπου Uncharted, ρε παιδί μου. Δεν το λέω με κακό το τύπο Uncharted. Ενώ είχαμε μάθει ένα σχεδιασμό τέτοιου παιχνιδιού που είναι της ευκολίας του παίχνου, να τον παίρνει με το χεράκι. Έρχεται ένα Demons, το οποίο δεν σου κάνει τίποτα εύκολο σχεδιαστικά, σε design. Ναι, μα, ξέρεις τι, κάπου εκεί εγώ είμαι ψιλοαντίθετος. Δηλαδή, μ' αρέσει το όλο concept του βρες το μόνο σου και get good, έτσι ξεκάθαρα. It's time to get good, like every time it's time to get good. Αλλά δώσε μου κάτι το οποίο μπορώ να καταλάβω εύκολα και μην είναι απλά κακό design αυτό το οποίο με σταματάει από το να έχω progress. Μπράβο, ναι. Εντάξει, κάνε το πιο φωτεινό, δεν χρειάζεται να βάλεις βελάκι, κάνε το χώρο, υπάρχουν διάφορα design τρόποι που μπορείς να κάνεις, να φαίνεται πολύ πιο συγκεκριμένα σαν point of interest κάπου κάπως. Κάνε κάτι που να μου δείξει ότι, okay, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό, μη με αφήσεις να ψάχνω με. Εμένα, ξέρεις τι μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει να μάθει το μηχανισμό, ξέρεις, tutorial από εδώ μπορείς να πηδήξεις, να ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός σπηδάς και μετά να ψαχτώ μόνος μου, δεν με νοιάζει να το κάνεις, εντάξει, να υπάρχει μια ανεπαίσθητη διαφορά, ξέρω εγώ, που να καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά, ναι, αυτό, να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Έτσι την έχω παθεί, έτσι την έχω πατήσει σε διάφορα games και κάποια στιγμή το είχα σχολιάσει με το Τσάκαν, τότε με το Μάκι. Ότι υπάρχει μια πίστα στη δεύτερη τετράδα, στα τεσσερέστιαλ τέλος πάντων worlds, τα οποία, ρε φίλε, υπάρχουν κάτι πάγια από κάτω. Αλλά κανένας δεν σου λέει ποτέ ότι αυτούς τους πάγους μπορείς να τους σπάσεις. Ποτέ. Ναι, το θυμάμαι το XP. Και μόνος που θα είναι απλά να βαρέσεις προς τα κάτω με τα directional buttons, όχι απλά να βαρέσεις. Και κάποια στιγμή τυχαία, αν το κάνεις, θα το βρεις. Είμαι σε μια φάση μαλάκες. Δεν το έχει πει το παιχνίδι. Δεν το έχει πει το παιχνίδι πουθενά. Έχω παίξει το μισό game ήδη και δεν το ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Ναι. Αυτό είναι κακή εκμάθηση του παιχνιδιού. Είναι κακό. Για μένα είναι πολύ κακό, γιατί γενικά θες να μάθεις τον παίχτη πώς παίζεται ένα παιχνίδι. Αν δεν θες να του κάνεις tutorial με text, το οποίο γενικά είναι καλό να το αποφεύγουμε, γιατί είναι βαρετό. Που βαρετό. Βαρετό. Μέσα από το gameplay να το δείξεις. Μα τα souls έτσι μαθαίνουν. Έτσι. Χάνεις και μαθαίνεις. Χάνεις, μαθαίνεις. Δηλαδή σου λένε έτσι δεν περνάς. Θα μάθεις αυτό που θέλω εγώ να σου πω για να περάσεις. Ναι. Φάει το κεφάλι τόσες φορές χρειάζεται μέχρι να βρεις πώς το περάσεις. Μαζί σου. Είμαι φαν αυτού του πράγματος. Ναι, απλά μην με τιμωρείς. Όχι, μην με τιμωρείς. Από κακό design. Δηλαδή, εγώ είχα τσαντιστεί πάρα πολύ το προηγούμενο που σου έλεγα. Προσπαθούσα να περάσω. Ειδικά το cave που πας γύρω-γύρω για να κατέβεις κάτω μέχρι τον πρώτο χάρο κτλ. Ή ακόμα και μετά που έχει ένα χάρο χωμένο σε μια γωνία και ένα άλλο και βγαίνουν συνέχεια πνεύματα, σκιές της κατά είναι, σε κάτι που φούλιστα ένα μέρη. Τα οποία, ρε φίλε, όντως δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και κάνεις πόσο στρατηγικές και φάση είναι χέσε με. Ή το άλλο το οποίο παρατήρησα, το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ, έτσι, όντας Soulsborne, έτσι, fan και player, θυμάμαι σε οποιοδήποτε άλλο game, ακόμα και τώρα στο 2, έτσι, μπορούσα με full precise rolling να περάσω κομμάτια του map. Στο Demon Souls δεν μπορείς. Ειδικά στο Shrine of Storms, ναι. Σκελετούς που τρέχουν σαν μουρλί, δεν μπορείς. Δηλαδή, αισθάνθηκα πρώτη φορά στη ζωή μου, γυρνάω και λέω, να φωνάζω τώρα στην οθόνη και να λέω, αλλά ξέρεις, τη φωνή που δεν βγαίνει ακριβώς, γιατί είναι αρκετά κάτω σε σένα και δεν θες να ακουστείς μες το βράδυ. Και να φωνάζω, τσιπ, τι τσιπ είναι αυτό, το πράγμα είναι Να θες να κρατηθείς και να ορίεσαι. Ναι, αλλά για να γυρίσω από τσιπ, ότι είναι φθηνό, φθηνιάρικο. Ο τρόπος που το έχετε κάνει, κάμω την τρέλα μου. Τέλος πάντων, είχα πάει φρίκι, αλλά τέλος πάντων, προφανώς, κάθε ταξίμιο ξέρω μέχρι τις 10 το πρωί για να τότε πηγαίνω να το περάσω. Και οι ίδιοι, φίλε, ήταν ένα παιχνίδι πολύ πρωτόλιο το Demon's Souls. Δηλαδή, μάθανε για να φτιάξουν το Dark, ας πούμε. Και να φτιάξουν τελειότητα του Dark. Πολύ, πολύ ωραίο και familiar και ενδιαφέρον ότι πολλά από τα sound effects και τα εφέ και διάφορα πράγματα είναι τα ίδια που είναι στο Dark Souls. Ναι. Και, ναι, μα το κάνανε μετά από ένα χρόνο το παιχνίδι, φίλε. Σημαίνει ότι χρησιμοποίησανε reuse πολλά πράγματα. Αυτό όμως που παρατήρησα εγώ, και μάλλον υπάρχει μια εξήγηση από ό,τι κατάλαβα, ήταν ότι στο gameplay demo που είδαμε με τον αυτό το, πώς το λένε, ήταν ότι καθάριζε μονόχυτα τα πάντα ο τύπος που έπαιζε, τέλος πάντων. Και υπάρχει, ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτή η φοβία, ρε Παύλο, όταν σε κάθε επόμενο souls, λόγω αυτής της γκρίνιας, τα souls είναι δύσκολα, τα souls μας πρίζουν τον έρωτα, δεν κάντε τα πιο εύκολα, βάλτε επίπεδα δυσκολίας. Υπάρχει ένας φόβος, βρελές.
Όχι, αυτό όχι. το Souls Όχι. παιχνίδι να είναι εύκολο. Αποκλείεται. Θα σου πω και γιατί. Για πες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έτσι, από όσο και στις παλιές και ακόμα και στο Dark Souls νομίζω το development build που είχαν πάει σε χθες και τα λοιπά, πρακτικά οι χαρακτήρες είναι full overleveled για να δείξουν κατευθείαν, ξέρεις, το γενικό κομμάτι να μην... Παράδειγμα τώρα, αν εσύ πας σε ένα show και από το να δεις το game ξαφνικά στον πρώτο εχθρό δεν τον περνάς ποτέ, δεν θα δεις αυτά που θέλει να σου δείξει ο developer γενικά. Άμα χάνει συνέχεια, δεν θα δει τίποτα από την υπόλοιπη παρουσίαση. Το οποίο μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, του γαμάτου φωτισμού. Θέλω να δείξουν Μπράβο. Το γαμάτο σύστημα έτσι, το γαμάτο σύστημα άλλο. Φίλε, δεν θα το δει ποτέ. Συν ότι γενικά έτσι στι εκθέσει, έχοντα πάει σε 32 μέχρι σήμερα, έτσι, είναι ελεηνά αστείο, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικό το δεδομένο το ότι για τον κάθε άνθρωπο που θα περάσει από τον booth σου, έχεις το ενδιαφέρον του για τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Αν δεν καταφέρεις μέσα αυτά τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα να του τραβήξεις το ενδιαφέρον και να το κάνεις να παίξει κάτι το οποίο δεν θα τον βγάλει από τα ρούχα του και θα έχει ένα ωραίο feel μέχρι οτιδήποτε και να το κάνει να το αγοράσει, το έχει χάσει. Τέλος. Τον έχασε. Ναι, τον έχασε. Πάει, πάει. Ναι, αυτό. Έτσι, οπότε είναι το πιάσει. Ναι, αλλά είναι 3 δευτερόλεπτα. Ναι, θες να τον πιάσει από το λαιμό, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Να το λαιμό. Δηλαδή, μέχρι να πιάσει το χειριστήριό σου είναι 3 δευτερόλεπτα. Αν δεν τον αφήσει, αν δεν τον φέρει στο παιχνίδι σου με κάποιο τρόπο, έχει φύγει, έχει πάει πιο κάτω. Και φαντάσου τώρα πόσο μάλλον σε Souls που να ξεκινήσει και σε 3 δευτερόλεπτα να φας ένα You Died. Ναι, πρώτο αυτό. Δεύτερον, πιστεύω, όπως είπαμε πριν, για κάποια πραγματάκια που αναφέραμε, ότι αν πηγαίνει full στους fans του Demon's Souls και εννοείται το Soulsborne Games. Άρα και να καταλάβω και εγώ, ρε παιδί μου, ναι. Να καταλάβω και εγώ είναι ότι αυτό που βλέπαμε τέλος πάντων ήταν ένας τέτοιος debug character, ένας από ένα development. Ναι, δηλαδή σκέψου το. Overpowered. Πόσο είναι, ναι. Για να σου πω ότι, okay, τι level θες τον παίχτη σου, 1000, πάρτο, παίξε. Όλα είναι μονόχητα, ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί προφανώς θέλω να σου δείξω. Επίσης, μην ξεχνάω ότι θέλω να σου δείξω ένα trailer το οποίο είναι μια συγκεκριμένη ώρα. Δεν θέλω να το κάνω 50 λεπτά. Και στην τελική, εσύ είσαι ο developer, κάνεις ό,τι γουστάρεις, έτσι. Ναι, θυμάμαι την ιστορία, θυμάμαι την ιστορία, ρε φίλε, της Konami, όταν έφτιαχνε το πρώτο 4, που είχε την Ίντερ, είχε την ομάδα την Ίντερ, την είχε τουμπανιασμένη και δει τον Αντριάνο, ένα βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Γιατί ο developer γούσταρε, Ιαπωνέζος κιόλας, γούσταρε την Ίντερ, και ήθελε, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα να είναι η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι. Γιατί έτσι γούσταρε. Γιατί έτσι γούσταρε αυτό, όχι στην πραγματικότητα ήταν τόσο overpower. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, αυτό είναι ο developer, αυτό κάνει ότι γουστάρει. Πάντω, ξέρετε τι άλλο παρατήρησα στο demo αυτό. Αυτό μ' άρεσε. Είδα ότι είχαν περισσότερα sound effects οι εχθροί μέσα. Yeah. Δηλαδή και τα σπαθιά ακούγανε περισσότερο και οι εχθροί είχαν περισσότερες κραυγές. Είχε λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό, έτσι, προσθήκη. Κοίτα, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά και το ξέρω ότι το αναφέραμε πριν, αλλά θα το ξαναναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό και γενικά οι gamers και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την παραγωγή δεν το καταλαβαίνουν μέχρι, εννοείται, να έχουν μπλέξει με παραγωγή, γι' αυτό το ξαναθέτω. Έτσι, μπορεί να είναι remake, αλλά το ότι είναι remake δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Αυτό που έχουν πάρει είναι το concept και προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο identical γίνεται, απλά ταυτόχρονα όσο καλύτερα γίνεται. Έχουν περάσει και 10 χρόνια και πρέπει να το φέρουν και στο τώρα, έτσι. Λιγάκι. Λιγάκι, έτσι. Όπως, εκτός από αυτό που βλέπω, εγώ παρατηρώ ότι έχουν κάνει, ας πούμε, αυτό που μου πες στην αρχή της, πώς το λένε, ξέχασα τη αρχιμάγισσα, που λέει στην αρχή τα λόγια. Ναι. Έχουν κάνει ένα re-rec στα λόγια τη. Ναι, και νομίζω ότι είναι η ίδια voice actor. Απλά να λέει με αυτόν τον τρόπο και είναι λίγο. Μπράβο. Ο προφανώς που το κάνουν record αυτή τη φορά και τα λοιπά. Εννοείται. Και είναι λίγο φρέσκο. Έχει χάσει. Έχει ξαναπέξει το παιχνίδι συνέχεια. Έχει ξανακούσει άπειρες φορές αυτά τα λόγια. Αλλά είναι λίγο φρέσκο αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι και σε υπόλοιπους διαλόγους, φαντάζομαι, θα έχουν κάνει διάφορες τέτοιες προσθήκες. Ναι, καλό, πολύ δυνατό αυτό. Εντάξει, και αν το πες και ας πούμε. Ξέρεις γιατί το πάω εκεί πέρα για τις προσθήκες. Και υπάρχει, δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρεις εσύ. Θυμάσαι, στο Hub, στο Nexus, υπήρχαν τα 6 τα Arkstone. Α, για το 5 το Stone, ναι, τα 5 ήταν που επισκεφτώσουν τους κόσμους. Ναι, το και το 6 το σπασμένο, που υπάρχει τότε αυτή η εικασία ότι θα έβγαινε DLC και βέβαια είχαν βρει κιόλας, κάναν ένα data mining
και είχαν βρει ένα βασίλειο κρυμμένο που δεν βγήκε ποτέ, το Northern Realms. Μήπως και έχει βάλει χεράκι κι αυτό. Εύχομαι και ειλικρινά, ίσως να είναι ο μεγαλύτερος λόγος που θα το αγόραζα. Θα ήταν, για πολλούς. Ναι, θα ήταν για πολλούς. Βέβαια, αν πιστεύω ότι αν υπήρχε τέτοια εξέλιξη μες στο παιχνίδι, δηλαδή τέτοια προσθήκη μάλλον μες στο παιχνίδι, θα το γνωρίζαμε ήδη. Γιατί είναι selling future αυτό, ότι υπάρχει κάτι κομμένο που δεν το έχεις δει από την προηγούμενη φορά. Πιστεύω μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι το κρατάμε για έκπληξη, νομίζω ότι θα το είχαμε, το ξέραμε. Έχεις point μεγάλο, έτσι, το ότι θα έκανε κόσμο να θέλει ακόμη περισσότερο, εννοείται το reveal ότι μάγκες έχουμε και το άλλο, ας το λένε τέτοιο. Βέβαια, αυτό ίσως σαν strategy είναι η φάση του, okay, πάρ' το game και μετά από λίγο, οπ, DLC μάγκες, όπως το πες. Μαλά, άμα το κάνουν αυτό θα είναι ακόμα πιο πολύ, εννοείται, το συμφωνώ, ότι άμα το έχουν κρύψει τόσο καλά, πιστεύω ότι θα γίνει χαμός απλώς, στη Souls κοινότητα θα γίνει χαμός. Ωστόσο, κάτι που θέλω να τονίσω, είναι γνωστό γενικά το ότι στα Souls games, εντάξει, είναι λίγο η φάση της FromSoft ίσως, αλλά πιστεύω ότι έγινε εξαιτίας του Miyazaki ή οποιοδήποτε κι αν έγινε, χάρη σε οποιονδήποτε κι αν έγινε, το κλασικό στάνταρ είναι ότι υπάρχει ένα μυστήριο στα Souls-born ναι, game πάντα, γενικά. Ναι. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αν π.χ. ταυτόχρονα δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα, αν και έχει να κάνει σίγουρα ότι θα ήθελε περισσότερο κόσμο στο αγοράσει να το παίξει. Ίσως. Ναι, ναι. Έτσι, κοίτα, επειδή δεν υπάρχει From Software στο κάδρο και είναι μόνο Blue Point και Sony, φαντάζομαι ότι δεν νομίζω ότι αυτοί θα βάζανε κάποιο μυστικισμό μέσα στο όλο εμπορικό κομμάτι τους, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Ξέρεις, απλά θεωρητικά, πάντα μιλώντας, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος, είτε αυτός είναι ο Μιγιαζάκη, είτε κάποιος, ο οποίος κάνει λίγο, όχι overview, παρακολουθεί λίγο την παραγωγή, γιατί στην τελική το franchise δεν είναι της Blue Point. Και φαντάσου ρε φίλε, είναι ένα παιδί. Έτσι. Το παιδί του Μιαζάκη, δεν θες να ξέρεις τι γίνεται, έστω να ρίξεις μια μέρα, μια ματιά στο πώς πάει το development και άμα σε ικανοποιεί. Γιατί άμα εμένα, ας πούμε, με ρωτάς, άμα δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω, θα του έλεγα όχι, δεν βγαίνει ρε παιδιά. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι από πάνω και που και που κοιτάει κάποια πράγματα. Οπότε ξέρεις, δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τι να περιμένω. Οπότε δεν ξέρω, αλλά αυτό το οποίο σίγουρα δεν θα κάνω είναι να πάρω day one το game το παίξω, γιατί φίλε εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω 570 ευρώ. Παυλάρα, στο λέω εγώ, Παυλάρα, ότι δεν θα αργήσει να βγει και για PC. Δηλαδή, έκανε το βήμα ήδη η Sony και νομίζω και έδειξε κάποια πραγματάκια και στην αποκάλυψη του Demon's Souls, ότι μάλλον θα βγει για PC και το πήραν αλλά, πίσω βέβαια, αλλά... Το πήραν πίσω βέβαια αυτό, κακήν κακός, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα βγει. Δεν ξέρω θα βγει, θα βγει. Γιατί από τη στιγμή που το κάνει launch game, για να τραβήξεις κόσμο δυστυχώς... Θα βγει σε ένα χρόνο ρε παιδί μου, θα βγει σε ένα χρόνο, σου λέω δηλαδή τώρα. Θα βγει σε ένα χρόνο. Το επόμενο καλοκαίρι ας πούμε να βγει και στο PC για να τσιμπήσει και εκεί εύκολα λεφτάκια, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό και να το παίξει και να το χαρεί περισσότερος κόσμος, εννοείται. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω με αυτά που είδαμε, περισσότερα θα μάθουμε και θα δούμε, εννοείται, και σε επόμενα live που θα κάνουμε, τότε θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι, θα το αναλάβει ο αγαπητός κύριος Μάκης Δεστούνης, το έχει πάρει από μου το Demon's Souls. Σας έχετε δει και σχετικά, έχετε δει και σχετικά βίντεο πολλά στο κανάλι, έτσι είναι η αρχή του κακού για αυτό το κανάλι. Να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι σκατά γίνεται με το Elden Ring? Ρε, αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πλέον τι. Αλήθεια, το έχω αφήσει τελείως στο πίσω του μυαλού μου. Μα κάτι πρέπει να πηγαίνει πολύ στραβά πάντως με το παιχνίδι. Κοίτα, μπορεί. Πιθανότατο. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι το ότι, παράδειγμα, έχουν αναλάβει κάποια άλλα projects, οπότε δεν έχουν χρόνο, γιατί όλα αυτά εννοείται, ξέρεις, παίρνουν χρόνο και resources και όλα τα σχετικά, αλλά μπορεί κιόλας εκεί που θα ξενερώσω πολύ άσχημα θα είναι άμα ξαφνικά γυρίσει και πει, ξέρετε τι, δεν παίζει τελικά. Ναι, κοίταξε, να πω ότι είναι αμαρτία μου, παιδιά, άμα ήταν οποιοςδήποτε, αν ήταν κανένα Κοτζίμα τώρα, θα τον είχαμε ξεχέσει με αυτό που έχει γίνει. Εντάξει, λέμε τώρα, αφού έχουμε μια πίκη για τον Μιαζάκη, γιατί δεν έχει δείξει ο άνθρωπος ποτέ έτσι, να είναι φανφαρολόγος. Δεν είναι φανφαρολόγος. Ναι. Αυτό. Γι' αυτό και δεν μπασάρεται ιδιαίτερα. Και να πω εγώ το μόνο που σκέφτομαι ότι γίνεται με το παιχνίδι με το Elden Ring είναι ότι επειδή είμαστε ακριβώς στο μετέχμιο
της αλλαγής γενιών και είχαν πει ότι πάνε για Xbox One και PlayStation 4, ότι κάνουν το transition αυτή τη στιγμή σε trailer, σε assets, σε ό,τι θες να ξέρω εγώ, προγραμματισμό και αυτά, οπότε θέλει λίγο χρόνο να σεταριστεί όλο αυτό. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Θέλει πάρα πολύ. Ναι, για, μπορεί και μηχανή γραφικών, μπορεί να είναι μπορεί μεγάλο πολλά. Να φέρεις τη μηχανή σου σε καινούρια κονσόλα και υπάρχει πρακτικά ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις release για PC παρά να κάνεις release για οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Είναι λεϊνά πάρα πολύ πιο εύκολο. Γιατί αλλιώς πρέπει να πας με τα στάνταρ της κάθε συσκευής. Εκτός αν είσαι Ιαπωνέζος που το PC για αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να φτιάξουν για PlayStation. Π.χ. λέω εγώ. Π.χ. το παράδειγμα του Dark Souls που τα κάνανε σαλάτα την πρώτη φορά όταν είχε πρώτη κυκλοφορήσει. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή, η πρώτη εκπομπή. Praise the Dev. Praise it, bitches! Έτσι, έτσι, μα μας το χρεωστούσες, ρε παιδί μου. Βέβαια, δυναμικά, τι κάνουμε. Το πήγαμε λιγάκι έτσι μπάλα στο δικό μας γήπεδο για να πάρουμε λίγο τη χημεία μας, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Δεν είχε και πολλά, πάρα πολλά να πούμε. Βγήκε όμως μια ωραία κουβέντα, πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Εσείς από κάτω θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε γενικά αυτό το που βλέπετε στο Demon's Souls Remake. Είναι λόγος για να το πάρετε άμα το έχετε παίξει. Σας οθεί να το παίξετε, ρε παιδί μου, αυτό που βλέπετε. Βλέπω, βέβαια, βλέπω ότι πολύ σας γουστάρετε να το παίξετε το remake αυτό. Και θέλω να μας κάνετε προτάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλετε να ακούσετε από αυτή την εκπομπή, το Praise the Dev, που είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλουμε να μιλήσουμε για την AI, με παραδείγματα, βιντεάκια κλπ. Πείτε μας, θέλει AI. Θέλετε να μιλήσουμε για κάτι οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη μαγεία των βιντεοπαιχνιδιών από πίσω. Αυτό που δεν βλέπουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθετε και να μάθουμε, και εγώ με, βασικά εγώ να μάθω τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε, ρε παιδί μου, και σχολιάζουμε. Ξέρεις, γίνεται Παύλο. Έχουμε αυτή την ελευθερία του καναπέ και του χειριστηρίου και του πληκτρολογίου και κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, ας πούμε, να κάνεις, να φτιάξεις ένα παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί δυστυχώς. Έτσι μας έχουν μάθει όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον τα τελευταία δεκαετία έχουν μπει στο παρασκήνιο και indies και η αλήθεια είναι ότι φέρνουν κάποια πολύ, πολύ δυνατά games τα οποία δεν θα βγάζαν ποτέ πλέον AAA εταιρείες γιατί καταλαβαίνεις φόρμουλες, budget κτλ. Οπότε ναι, κάποια πράγματα τα οποία είναι όντως πολύ δύσκολα να γίνουν, ξέρεις, τα θεωρείς αυτονόητα. Έλα όμως που δεν είναι πάντα η περίπτωση. Έλατε. Λοιπόν, τέτοια πραγματάκια πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη σειρά βίντεο που θα κάνουμε με τον Παύλο, με τον Παυλάρα, το Praise the Dev, θα μάθετε, θα γουστάρετε και θα γουστάρουμε. Λοιπόν, από μένα και τον Παύλο, να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά, stay joystick. Stay joystick.